Όταν λέμε εξάλλου ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ποια είναι αυτή η Αποστολική Εκκλησία? Είναι εκείνη που ιδρύθηκε με πράξη και με λόγο, δηλαδή με δόγματα, αλλά και με πράξη, όπως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τα λοιπά, από τους Αποστόλους. Ό,τι μας παρέδωκαν οι Απόστολοι. Αυτό το παρέδωκαν είναι ακριβώς αυτό που σας λέγω, η παράδοση. Φερρυπίν, ο πυρήνας της Θείας Λειτουργίας ασφαλώς είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Ο πυρήνας όμως. Το ολοπλαίσιο της Θείας Λειτουργίας πού είναι γραμμένο? Είναι στην παράδοση. Στην παράδοση της Εκκλησίας. Θα ακούσετε να λέγει επί παραδείγματις στους Κορινθίους, πρώτη επιστολή, ο Απόστολος Παύλος: «Σας παραδίδω ό,τι και παρέλαβα». Τι παρέλαβε? Ότι την ημέρα, την νύχτα εκείνη που ο Κύριος παρεδίδετο λαβών άρτων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε τι λέγει ο Απόστολος? Σας παραδίδω ό,τι παρέλαβα. Αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ότι αυτά δεν τα κατέγραφε, διότι περιπτωτικώς κατεγράφησαν στην επιστολή του. Πώς περιπτωτικώς? Επειδή εγίνονται κάποιες αταξίες στην Κόρινθο και για να τους συνετίσει τους Κορινθίους, τους ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σας είπα περιπτωτικώς. Εάν δεν εγγράφονται αυτά, από πού θα ξέραμε για τη Θεία Λειτουργία? Στην παράδοση. Το λέγει ο ίδιος. Σας παραδίδω ό,τι και εγώ πήρα. Από πού το πήρε? Από την Εκκλησία. Από την παράδοση της Εκκλησίας. Από εκείνο που ο Κύριος είπε και οι μαθητές κατενόησαν και ήδη με εκείνα που κατανόησαν εδραιώνουν την Εκκλησία. Αυτά παρακαλώ κρατήσατε τα, είναι πολύ σημαντικά. Αν τα καταλάβετε καλά θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε και έναν αιρετικό. Διότι οι αιρετικοί, όπως σας εξήγησα, δεν έχουν την παράδοση. Ο καρπός δε του να κρατήσω ή να μην κρατήσω την παράδοση είναι και αυτός. Ποιο είναι το κριτήριο ερμηνείας τώρα της Αγίας Γραφής? Είναι η παράδοση. Αν απορρίψω την παράδοση, με ποιο κριτήριο θα ερμηνεύσω την Αγία Γραφή? Θα την ερμηνεύσω κατά το δοκούν, όπως μου αρέσει. Απόδειξης. Ο κάθε ένας προτεστάντης, πόσοι προτεστάντοι υπάρχουν? 100, 200, 300 εκατομμύρια προτεστάντοι υπάρχουν. Ο κάθε ένας προτεστάντης είναι και μία αυθεντία στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Δηλαδή τι θα πει αυθεντία? Γι' αυτόν έχει κύρος η ερμηνεία την οποία δίδει ο ίδιος στην Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι πετώντας οι προτεστάντες την παράδοση, είπαν δεν μας χρειάζεται, θα κατανοεί ο καθένας όπως κατανοεί την Αγία Γραφή. Αντιληφθείτε τώρα πόσων ειδών ερμηνείας έχουμε, όσα και πρόσωπα που ερμηνεύουν χωρίς την παράδοση. Τι είναι η παράδοση? Είναι το κριτήριο να ερμηνεύσω σωστά. Όχι όπως μ' αρέσει, όχι όπως θέλω. Γι' αυτό έχουμε το κατάντημα του λεγόμενου του δυτικού χριστιανισμού. Το κατάντημα. Κατάντημα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρει. Λέει κανείς, μα δεν διάβασαν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ Αγία Γραφή? Βεβαίως διαβάζουν. Θα δείτε τους προτεστάντες να διαβάζουν μέρα νύχτα την Αγία Γραφή. Την έχουν καταυπογραμμισμένη, δεν έχουν το κριτήριο όμως αληθείας που είναι η παράδοση, γι' αυτό και ερμηνεύουν ποικίλο τρόπο. Προσοχή λοιπόν, αυτές είναι οι επιπτώσεις. Αν κρατώ την παράδοση, θα ερμηνεύσω ορθά. Και ξαναλέγω, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας που διασώζουν εν πνεύματι Αγίο τη διδασκαλία των Αποστόλων και οικουμενικές σύνοδοι και ετοπικές σύνοδοι. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Ιερός Χρυσόστομος, πάνω σε αυτό το σημείο, κρατείτε τας παραδόσεις που έχετε διδαχθεί, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολήσιμων, είδατε αυτό το, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολής, ή έτσι, ή έτσι, να το κρατάτε, είτε προφορικά, είτε γραπτά. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, εντεύθερ δήλων, ότι ου πάντα διεπιστολής παρεδίδωσαν. Από εδώ είναι φανερό
ότι όλα δεν παραδόθηκαν δια της διεπιστολών, διεπιστολής, αλλά πολλά και αγράφως. Πολλά πράγματα έχουν παραδοθεί και χωρίς να έχουν γραφεί. Ομοίως δε, κακίνα και ταύτα εστίν αξιόπιστα. Όμοια και εκείνα που γράφτηκαν και εκείνα που δεν γράφτηκαν είναι αξιόπιστα, ώστε και την παράδοση της Εκκλησίας αξιόπιστον ηγόμεθα, ώστε να θεωρούμε και την παράδοση της Εκκλησίας αξιόπιστη. Παράδοση εστί, μηδέν πλέον ζήτη, είναι παράδοσης, μη ζητάς τίποτα άλλο. Θα τη δεχθείς όπως σου την παραδίδει η Εκκλησία. Αυτός δε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν, εν χάριτι παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Αυτός δε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατέρας μας που μας αγάπησε και μας έδωκε παρηγορία αιωνία και ελπίδα αγαθή, μας εδόρισε, ήθε να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να τις στηρίξει με κάθε λόγο αληθείας και με κάθε έργο αγαθό. Τι πολύτιμο χωρίον αυτό, και ποιο δεν είναι πολύτιμο. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι πολλά βρίσκω μέσα στην Αγία Γραφή, δεν σας τα λέγω όλα. Θα έπρεπε να στριφογυρίζουμε σε ένα χωρίο ένα-δυο ομιλίες μας, αλλά τότε θα με βαριόσαστε. Γι' αυτό και λιγάκι τρέχω. Αλλά τι θησαυρός. Προσέξτε εδώ. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών. Βάζει δύο πρόσωπα. Αναφέρεται στον Κύριον Ιησού Χριστόν και εις τον Θεόν Πατέρα. Προτάσει τον Ιησού Χριστόν του Θεού Πατρός. Τον βάζει πιο μπροστά. Τον προτάσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είτε βάλω τον Θεόν Πατέρα πρώτα, είτε βάλω τον Υιόν πρώτα, είναι το ίδιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ δεν έχει σημασία η διαφορά των αξιωμάτων. Εάν ο Πατήρ είναι Πατήρ ή ο Υιός είναι Υιός, για να μπει δεύτερος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ίσα, αλλά το σπουδαίον. Ομιλεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Ενικό, ενώ βάζει δύο πρόσωπα και πρέπει να μιλήσει σε πληθυντικό αριθμό, ομιλεί σε ενικών αριθμών. Και λέγει, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς. Ο αγαπήσας. Έπρεπε να γράψει οι αγαπήσαντες ημάς. Και παρακάτω, και δόντες. Δεν λέει ούτε οι αγαπήσαντες ούτε οι δόντες, αλλά ο αγαπήσας και ο δούς, αυτός που έδωσε. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας. Εδώ έχουμε ότι τα θεία ονόματα του Πατρός και του Υιού είναι ηνωμένα κάτω από το ίδιο ρήμα σε ενικό αριθμό, χωρίς να λογαριάζεται η τάξη, όπως σας εξήγησα, αξιώματος. Τι σημαίνει? Ότι ο Υιός είναι Θεός. Πώς είναι Θεός? Λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν άπαυσε να είναι Θεός, φέροντας την ανθρωπίνη του φύση. Και είναι Θεός πλήρης και τέλειος με την ανθρωπίνη του φύση. Αλλά και αυτή ακόμα η ανθρωπίνη φύσης, ένεκα της υποστατικής ενώσεως με το Θεολόγο, έχει την αντίδοση των θείων ιδιωμάτων. Δηλαδή, όπως ο Θεός είναι πανταχού παρόν,
Έτσι και η ανθρωπίνη σάρκα του Ιησού Χριστού είναι πανταχού παρούσα. Πώς? Ακατανόητο. Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά παίρνει εκείνα τα στοιχεία, αυτό θα πει αντίδοσης, παίρνει εκείνα τα στοιχεία από τη Θεία Φύση, η ανθρωπίνη φύση, ένεκα του ότι είναι στενά αλλά και ασύγχυτα. Ηνωμένες οι δυο φύσεις κάτω από ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Τι σημασία και αξία έχει αυτό? Πρώτα πρώτα είναι θέσεις πίστεως και θέσεις αληθείας. Διότι ορθά θα λατρέψουμε τον Θεό εάν έτσι το γνωρίζουμε και έτσι αποτινόμεθα εις τον Ιησού Χριστόν. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι έχει πρακτικές επιπτώσεις. Μπορώ να γνωρίζω εγώ ότι ο Θεός Πατήρ είναι στον ουρανό και με βλέπει, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι με την ανθρωπίνη του φύση, είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός και δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει και με βλέπει και με ακούει και είναι παρόν. Ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος, ως Ιησούς Χριστός. Και εκεί είναι και εδώ είναι και παντού είναι. Πανταχού παρόν. Έχει αξία αυτό? Σκεφτείτε το αν έχει αξία. Αγαπητοί μου, κι άλλες πολλές αγαθές επιπτώσεις από το θέμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας με την ανθρωπίνη του φύση. Η ανθρωπίνη του φύσης είναι λατρευτή. Η ανθρωπίνη φύσης λατρεύεται. Και αφού λατρεύεται η ανθρωπίνη φύσης, τότε σημαίνει ότι πράγματι και εγώ με την ανθρωπίνη μου φύση θα δεχθώ τη δόξα του Ιησού Χριστού, για την οποία μας μίλησε στο προηγούμενο χωρίον ο Απόστολος Παύλος. Έχει πολύ αξία αυτό, πάρα πολύ αξία. Είναι μία επίπτωση ότι και εγώ θα δοξαστώ ολόκληρος με την ανθρωπίνη φύση. Όταν λέω εγώ, εννοώ εμείς. Λέω στον ενικό για να ζωντανεύω τον λόγο. Εμείς θα δοξαστούμε με ολόκληρη τη φύση μας, ψυχή και σώμα. Γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, ψυχή και σώμα, ως Θεός Λόγος, και την εθέωσε την ανθρωπίνη φύση. Και είναι η φύση η δική του λατρευτή. Δυνάμη εκείνης της φύσεως της ανθρωπίνης που πήρε η Θεία Φύσης, θα θεωθούμε και θα δοξαστούμε και θα σωθούμε. Όπως λοιπόν βλέπετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και λέγει στη συνέχεια, ήθε ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός Πατήρ να σας παρηγορήσουν και να σας στηρίξουν εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Τι είναι αυτός ο λόγος? Είναι τα ορθά δόγματα, είναι η ορθή διδασκαλία. Τι είναι το έργο των αγαθών? Είναι οι ορθές πράξεις. Έχει σημασία λοιπόν, έχουν σημασία τα ορθά δόγματα. Για αυτά τα ορθά δόγματα μαλώνουμε και τσακωνόμαστε πρωί βράδυ. Για αυτά τα ορθά δόγματα, αγαπητοί μου, εχύθηκε αίμα άφθονων. Για αυτά τα ορθά δόγματα λεγόμαστε ορθόδοξοι. Είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης μας η αλήθεια αυτή. Γι' αυτό παρακαλεί τους Θεσσαλονικείς, παρακαλεί όπως ο Θεός δώσει στους Θεσσαλονικείς, τους δώσει στηριγμών και παρηγορίαν εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Δηλαδή σε κάθε αλήθεια δόγματος και σε κάθε πράξη πνευματική, σωστή, δηλαδή μία ορθοδοξία και μία ορθοπραξία, είναι εκείνα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα 2000 χρόνια στοιχούμενοι στις επιταγές και τις πρότροπες του Αποστόλου Παύλου, που μας τρέφουν οι επιστολές του και που τον θησαυρών αυτών στον 20ο αιώνα μας, στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε. Αστεκόμαστε λοιπόν όρθιοι να κρατούμε τις παραδόσεις του Λόγου του Θεού, γραπτές και προφορικές, ώστε εκείνοι που βάλθηκαν όλοι να κλέψουν αυτόν μας τον θησαυρόν, να μην μπορέσουν, δίνοντας ίσως ακόμη και αυτό το